Ήμουν εκείνος ο οποίος θεώρησε πάντοτε ότι στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, και το πλήρωσα αυτό, πρέπει να έχουμε ορισμένες θέσεις και να τις αντιμετωπίζουμε με στεναρότητα, με σταθερότητα. Έχουμε μπροστά μας σήμερα τέτοιες πιθανές εξελίξεις. Θέλετε να πάρουμε τα Σκόπια? Θα τα πάρουμε. Θέλετε να πάρουμε το σχέδιο Ανάνη για την Κύπρο? Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι θέσεις της κυρίας Μπακογιάννη δεν είναι σαν τις δικές μου. Με την έννοια... Τι θέλετε να πείτε, με λιγότερο πατριωτικές δηλαδή? Δεν λέω. Μην μπαίνετε κι εσείς το ίδιο στην ίδια την παγίδα της λέξης πατριωτική. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι εγώ θεωρώ ότι, για παράδειγμα, το σχέδιο Ανάν ή ένα άλλο σχέδιο τύπου Ανάν που θα βγει είναι καταστροφικό για την Κύπρο. Σας θυμίζω λοιπόν, με προκαλείτε, ότι η κυρία Μπακογιάννη ως δήμαρχος είχε κάνει ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου λέγοντας ότι είναι καλό το σχέδιο Ανάν. Απεδείχθη μέσα από την επιμονή του Τάσου του Παπαδόπουλου, του Κώστα του Καραμαλή, του Πέτρου του Μολυβιάτη, μέσα από την επιμονή των ίδιων των Κυπρίων που το καταψήφισαν, ότι δεν ήταν καλό για την Κύπρο. Και προσέξτε το κυριότερο. Απεδείχθη, κύριε Κοτάκη, ότι το παραμύθι που ρίχνανε στην πολιτική πιάτσα ότι εάν δεν το ψηφίσετε θα απομονωθείτε, είναι άλλη λέξη του σειρμού της αριστεράς αυτή, προς Θεού κάντε πίσω γιατί θα απομονωθείτε. Ναι. Ότι όχι μόνο δεν απομονώθηκε η Κύπρος, αλλά τελικά η Κύπρος και μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πέρασε το σχέδιο Ανάν.